Ιδιαίτερη θέση στην ιστορία της φαρμακευτικής κατέχει ο κρόκος κοζάνης, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία πολλών ασθενειών, κυρίως του καρδιαγγειακού συστήματος, γυναικολογικών και οφθαλμιατρικών παθήσεων, ανέφεραν σε πρόσφατη εκδήλωση που διοργάνωσε ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, οι ειδικοί επιστήμονες. Ο ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Μόσχος Πολυσίου, καθηγητής της Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αντώνης Τσαρμπόπουλος, και ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πέτρος Ταραντήλης, αναφέρθηκαν στα ευεργετικά αποτελέσματα του τρόπου Κοζάνης και στα αποτελέσματα των τελευταίων ερευνών σχετικά με τις φαρμακευτικές ιδιότητες του. Όπως είπαν, τελευταίες μελέτες αποδεικνύουν επίσης τη χρησιμότητά του στην καταπολέμηση του άγχους, την ενίσχυση της μνήμης αλλά και νευροεκφυλιστικών παθήσεων, ανία, όσως του Αλτσχάιμερ και Πόρκινσον, ψυχιατρικών παθήσεων, κατάθλιψης. Τα κύρια θεραπευτικά συστατικά του είναι η πικροτροκίνη και η κροκίνη. Περιέχει επίσης βιταμίνη Β12, λικοπίνη, ζεαξανθίνη, β-καροτένιο καθώς περιέχει και βιταμίνη C, σίδηρο, κάλιο και μαγνήσιο. Οι επιστήμονες έχουν επισημάνει ότι ανακουφίζει από τον στομαχόπονο. Καταβραίνει τους πόνους των νεφρών, σε μικρές δόσεις, διεγείρει την όρεξη και κυρίως διευκολύνει την πέψη. Ακόμη περιορίζει τις γαστραλγίες, τον υστερισμό, τους σπασμούς, τον κοκκίτη και τους νευρικούς κλικούς. Βελτιώνει το δέρμα από την ακμή με εξωτερική χρήση του, έχει αντικαταθλιπτικές, αντιοξειδωτικές, αντιγυραντικές και αντικαρκινικές ιδιότητες. Ενισχύει την εγκεφαλική λειτουργία και τη μνήμη, μειώνει την χοληστερίνη και εμφανίζει αντιθρομβωτική δράση. Μειώνει την αρτηριακή πίεση, έχει ευεργετική δράση σε άτομα που πάσχουν από άνοια ή νόσο Αλτσχάιμερ. Βοηθά σε κρίσεις άσθηματος, στο προεμινορισιακό σύνδρομο, την αυτία, τις πεπτικές διαταραχές, τις ενοχλήσεις κατά την οδοντοφία. Έχει αφροδισιακές ιδιότητες. Είναι γνωστό από την αρχαιότητα ότι συνδέεται με τον έρωτα και τη γονιμότητα. Χρήση και χαρακτηριστικά μπορούμε είτε να το πιούμε, είτε να το χρησιμοποιήσουμε ως μπαχαρικό. Το χρώμα του πρέπει να είναι διακριτικό, βαθύ σκούρο κόκκινο, με μυρωδιά αρκετά χαρακτηριστική έως έντονη. Στο φαγητό δίνει μια πικάντικη γεύση με ωραίο άρωμα και κίτρινο χρώμα. Πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικρή ποσότητα ώστε να μην πικρίζει το φαγητό. Ο κρόκος εσκόνη προστίθεται στο φαγητό διαλυμένο σε νερό. Τα στίγματα πρέπει να μουλιάσουν σαν φλιτζάνι νερό μία ώρα πριν το μαγείρεμα και το προσθέτεται στο φαγητό, είτε μαζί με το νερό, είτε μόνο το νερό αφού σουρωθεί. Μπορείτε να το καταναλώσετε και ως ρόφημα όπου υπολογίζετε 10-12 στίγματα για κάθε φλιτζάνι του τσαγιού. Σημαντικές εξαγωγές στο φυτό κρόκος είναι από τα πιο γνωστά καλλιεργούμενα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδας, τα οποία έχουν και σημαντικές εξαγωγές. Η ελληνική ετήσια παραγωγή κρόκου κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των παραγωγών χωρών παγκοσμίως. Φυτεύεται κάθε καλοκαίρι και το φθινόπωρο, οι κάτοικοι της περιοχής αφαιρούν με το χέρι τα πολύτιμα στίγματα του λουλουδιού και τα αποξηραίνουν προσεκτικά για να γίνουν τα βαθυκόκκινα λεπτά νήματα.
χρειάζονται 50.000 περίπου στίγματα για να προκύψουν 100 γραμμ. Κόκκινου τρόπου. Γάμα γιώτα αυτό και είναι από τα ακριβότερα μπαχαρικά στον κόσμο αλλά και το καλύτερο ποιότητα.